Να πούμε καλό καλοκαίρι. Να πούμε, βέβαια, Ιούλιο φτάσαμε. Εννοείται. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ποια είναι τα συναισθήματα τώρα που ολοκληρώνει τη σεζόν, αποχαιρετάτε την Ελένη Μενεγάκη? Εντάξει, γλυκόπικρα φυσικά. Γλυκόπικρα υπό την έννοια ότι έχει και κουβαλάει και μια στεναχώρια αυτό. Διότι το πόσο στεναχωριέσαι όταν τελειώνει κάτι είναι πάντα ανάλογο του πόσο καλά έχει περάσει. Τι είναι αυτό που θα σας λείψει περισσότερο από την εκπομπή, από τη συνεργασία με την Ελένη? Η Ελένη είναι πολύ σαρωτική, οπότε θα πω πρώτα την Ελένη και μετά όλα τα άλλα, την ομάδα, όλο το κλίμα εκεί μέσα, τους συνεργάτες. Ήταν μια ωραία τριετία. Θα αφήσετε ένα παραθυράκι για την επόμενη φορά που θα επιστρέψει η Ελένη, θα πείτε στο επανειδή? Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει η Ελένη και πότε θα το κάνει. Όταν και αν. Δεν με ρωτήσατε. Η εκτίμησή μου με την Ελένη είναι πάντα αμοιβαία. Ανάλογα το πλαίσιο, με τους ανθρώπους που έχεις αγαπηθεί, μπορεί να ξανασυναντηθείς. Εσείς συζητήσεις για το δικό σας επαγγελματικό μέλλον έχετε κάνει? Είμαι σε συζητήσεις. Πώς πάνε αυτές οι συζητήσεις? Μου έχει γίνει μια πρόταση που θέλω πάρα πολύ να τη δεχτώ, αλλά η προσωπική μου ζωή και η οικογένειά μου δημιουργεί κάποιες δυσκολίες εκεί. Θα δούμε. Είναι δύσκολα τα Σαββατοκύριακα. Βέβαια. Βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι και διαζευμένη, οπότε είναι δύο Σαββατοκύριακα που τις έχω, προσπαθώ να τις ευχαριστιέμαι. Παρ' όλα αυτά, η πρόταση είναι και τιμητική και δελεαστική πολύ. Θα μπορούσατε να μείνετε και εκτός τηλεόρασης, να κάνετε κάτι άλλο? Μα γιατί, τι έκανα πριν, φύτρωσα? Ήμουν στα περιοδικά, έχω δουλέψει και σε site, έχω podcast ούτως ή άλλως δικό μου και μπορώ να κάνω οτιδήποτε δημοσιογραφικό μου ταιριάζει και το ταιριάζω. Άρα δεν είναι αυτός ο σκοπός της τηλεόρασης, εκεί θέλω να καταλήξω. Φυσικά και δεν είναι. Εγώ το έχω ξαναπεί, παιδιά, δεν είμαι παρουσιάστρια, δημοσιογράφος είμαι. Θα μπορούσα να δουλέψω οπουδήποτε, αλλά ευτυχώς έχω ακόμα, με παίρνει. Τις τελευταίες μέρες ακούμε ότι μπορούμε να σας δούμε και στο πλευρό της Face, στο Mega. Δεν ξέρω από πού τα ακούτε αυτά. Εγώ με τη Face δεν έχω συναντηθεί, δεν έχω κάνει καμία συζήτηση, οπότε. Τι να σας πω. Είναι κάτι που το ακούτε σαν πρόταση, το σκέφτεστε? Είναι μια πρόταση που δεν μου έχει γίνει, οπότε δεν ξέρω πώς πρέπει να τη σκεφτώ ακριβώς, αλλά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους τις επόμενες μέρες. Άρα για το τηλεοπτικό σας μέλλον μπορεί να ξέρουμε και πριν κλείσει η σεζόν, πριν πάμε διακοπές όλοι? Ποιος ξέρει. Μέλλει, να δούμε. Ήταν μια περίεργη σεζόν φέτος, μια δύσκολη. Το έχουν σχολιάσει πάρα πολλοί παρουσιαστές, πάρα πολύ. Ότι καθόλου. Γιατί δεν μπλεχτήκαμε σε όλο τον αγώνα αυτό της επικράτησης, νομίζω, στην τηλεθέας τουλάχιστον. Περάσαμε πολύ ωραία και δεν έχω αυτή την αίσθηση, εγώ προσωπικά. Είναι μια σεζόν που έχουν καθυστερήσει κάπως τα πράγματα, αυτό το έχετε νιώσει? Σίγουρα. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι οι τελευταίες μέρες ψυχραιμία. Stay cool. Δροσερά. Και όλα θα γίνουν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κι εγώ. Εντάξει, ξεκάθαρη και ειλικρινή, δεν άφησε τίποτα να αιωρείται στο αιωρείται και δεν έχει ιδέα, θα το έλεγα. Δεν έχει ιδέα, το ξεκαθάρισε, μπορούσε να το αφήσει και να αιωρείται. Εμένα μου γεννάται από και το πώς έγινε αυτό το ρεπορτάζ. Ναι, δηλαδή. Εντάξει, εγώ μπορώ να καταλάβω πώς σκέψη. Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει. Πόρτες που λέμε. Αυτό που λέμε πίσω τη πόρτα, αυτό το τραπέζι που έχει μέσα κάποιου κουμπιού. αλλά θα μπορούσε από να υπάρχει. Αυτά αυτά που δεν φτάνει ποτέ στο όνομα. Γιατί είναι και οι δύο στο ίδιο κανάλι. Απλά έχει σημασία το timing. Δηλαδή η σκέψη πίσω από τι πόρτε έχει μια σημασία όταν γίνεται με το τελευταίο πρωτάθλημα που ξεκίνησε πριν από 7 μήνε μαζί με τη σεζόν. Τότε οι σκέψει είχαν μια άλλη βαρύτητα. Τώρα όταν ξέρει ότι πρέπει να κλείσουν όλοι σιγά σιγά. Ξέρουμε ότι απλά είναι πολύ λογικό το δυναμικό του Μέγκα να το πάρει από την εκπομπή που είναι ήδη και κάπου αλλού να το βάλει στο ίδιο κανάλι. Θέλω να πω ότι η σκέψη δεν είναι τρελή το κάποιο να σκεφτεί την εγώ όμω σκέφτομαι, επειδή ήδη ο Ουγγαρέζο ίσω δεν θέλανε και δεύτερο άτομο από την εκπομπή τη Ελένη. Σίγουρο, και αυτό πολύ σημαντικό που λέει Ελένη. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να μην. Θέλω να πω, νομίζω ότι ο Ουγγαρέζο δεν πάει σαν άνθρωπο από την εκπομπή τη Ελένη. Πάει σαν ένα άνθρωπο. Συνδέεται όμω, ρε παιδί μου. Δεν πάει έτσι. Πάει σαν ένα άνθρωπο που ξέρουμε πολύ καλά του Φίσκο, δεν τον ήθελε μαζί τη, σαν έναν άνθρωπο που. Ναι, αλλά πάει και η Άννα μετά και ένα δίδυμα από εκεί. Αν πάει μετά και ο Κουσουγιανό. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο εδώ πέρα σε αυτό εδώ, γιατί έχουμε δει και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αλλά και τη Μαρία Φραγκάκη που ήταν στο πλευρό της Ελένης Σολάκη, πακέτο έφυγαν και τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη, πακέτο φύγανε, κλουτς και πήγαν εκεί. Και το κάνει πολλές φορές αυτό, ναι, βάζω τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη. Σε ίδιο κανάλι, ξέρω εγώ, κατάλαβες, Μέγα με Μέγα, γι' αυτό ίσως. Γι' αυτό το είπα, μήπως μόνο επειδή είναι ζωή. Υπάρχουν μερικά ρεπορτάζ, δυστυχώς. Δεν συνηθίζεται γενικά αυτό, θέλω να πω. Το να πάρεις από ένα πάνελ τριών ατόμων τους δύο για νέα εκπομπή, δεν το έχουμε δει να συμβαίνει συχνά. Είσαι, παιδιά, δεν είναι δεν συμβαίνει. Το θέμα ξεσπιό είναι ότι εγώ νομίζω ότι περισσότερο βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν κλείσει ακόμα και λέμε α, θα τέριαζε και εκεί και βγαίνει σαν ρεπορτάζ, δυστυχώς.
Δεν είναι όλα στα πλαίσια του ρεπορτάζ. Κάποιες φορές είναι μου κολλάει και αυτός εκεί, ας πω ότι. Το οποίο αυτό δεν λέγεται ρεπορτάζ. Για να μην τα μπερδεύουμε εμείς, αλλά να τα μπερδεύει το κόσμο. Δηλαδή περισσότερο. Πολύ ωραία, Ηλιάνα εκεί. Ηλιάνα εκεί. Αυτό είναι ιδέα. Πάντως τα μπλεξίματα που δεν θέλουν με τα νούμερα τηλεθέας και δεν τα είχαν κιόλας. Αυτό να το σχολιάσουμε λίγο. Δεν πήγαν σε τον αγώνα, οπότε δεν. Πείτε και θα πω άποψη. Το έχουν πει κατά περίοδο. Το έχει πει κατά περίοδο η Ελένη Μενεγάκη μέσα από την εκπομπή του ότι δεν είναι. Κατάλαβε. Δεν του άγχωσε αυτό. Να μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση ω μέρη. Θα μου πει τι θα σου κάνει εντύπωση. Ναι, μου κάνει εντύπωση γιατί τα νούμερα τηλεθέαση είναι αυτά, καλός ή κακός, είτε τα κρίνουμε περίεργα, είτε τα κρίνουμε αυστηρά, είτε λέμε αν είναι δίκαιοι ή άδικα. Είναι αυτά τα οποία σε συντηρούν σε μια θέση. Επίσης, είναι αυτά που σου πρέπει να παρακολουθείς για να πάρεις μια. Εμένα που σου πει τώρα. Ρώτα. Σου δείχνει απλά ο κόσμος τι κάπως βλέπει. Εμένα με την ακόμη προσοχή αυτή τη δήλωση. Καταλαβαίνω ότι ίσως αν είσαι Ελένη Μενεγάκη, επειδή έχεις ένα μπραντ πίσω σου, ίσως να μην σε νοιάζει τόσο η τηλεθέαση όσο θα ένοιαζε άλλους. Εγώ αυτό προσωπικά δεν μπορώ να το ακούσω. Γιατί με έναν τρόπο νιώθω ότι είναι σαν να λες ότι δεν κάνω τηλεόραση για το κοινό που τελικά είναι και ο αποδέκτης, που έχει το τηλεκοντρόλ και την εξουσία. Αν θα σε δει, αν δεν θα σε δει, αλλά για ποιον. Εγώ δεν αυτό λίγο είναι προβληματίζει. Γιατί τα νούμερα είναι άνθρωποι. Αυτή είναι η ερμηνεία που δεν το καταλαβαίνουν πολλές φορές κάποιοι. Τα νούμερα είναι άνθρωποι. Κρύβεται κοινό που σου αφήνει. Το πύλι λίγο. Καταρχάς, να σου πω κάτι, είναι λάθος να λες τώρα η Ελένη Μενεγάκη, γιατί δεν είναι δήλωση Ελένη Μενεγάκη. Είναι δήλωση Ελιάνα. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε την Ελένη, αλλά είναι η προσωπική τη αίσθηση. Οπότε μιλάμε για την Ελιάνα που είπε κάτι το οποίο εγώ θεωρώ. Προσωπική αίσθηση, αλλά φαντάζομαι. Είναι και δεν μια το έχουν συζητήσει, όλο σίγουρα. Δεν είναι κάτι αυτό, κάτι όχι. Να σου πω πάνω. Ξέρεις καλά. Γιατί το λες και σίγουρα και εσύ μπορεί να το έχουν συζητήσει. Εννοώ ότι από τον τρόπο που κάνει την εκπομπή της Ελένη Μενεγάκη με τη θεματολογία που έχει, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά διαφοροποιείται σχετικά με άλλες εκπομπές, είναι σαν να δείχνει ότι εγώ θα το κάνω το δικό μου το κομμάτι. Γιατί το δικό μου το περιεχόμενο θα το υποστηρίξω. Ακριβώς. Ασχέτως κι αν, ας πούμε, τα νούμερα δεν με δικαιώνουν πάντα. Αυτό λέω. Γιατί πιστεύει ότι υπάρχει το κοινό για αυτό που κάνει και πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι ότι εγώ νομίζω το δύσκολη σεζόν, γιατί απάντησε στην ερώτηση, αν ήταν δύσκολη σεζόν και λέει δεν μπλεχτήκαμε στον αγώνα της επικράτησης, νομίζω ότι αναφέρεται σε πράγματα που ενδεχομένως έχουν κάνει μεταξύ τους αυτή τη χρονιά οι εκπομπές και τη λέμε δύσκολη Λιλί, διαφωνώ. Συγγνώμη να πω κάτι λίγο, Λιλί. Είναι διαφορετικό να ακούγαμε την Ελιάνα να λέει και δεν μπλεχτήκαμε γενικότερα σε όλες αυτές τις κόντρες που μπορεί να υπήρξαν μεταξύ των εκπομπών. Και είναι άλλο να λέει δεν μπλεχτήκαμε στα νούμερα τηλεθέασης. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να. Συγγνώμη, Λιλί, μισό λεπτό καλά. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτό από άνθρωπο που συμμετείχε σε εκπομπή. Το ξέρετε. Είναι στην ελληνική τηλεόραση καθημερινά και απευθύνεται στο κοινό. Το ακούω σχεδόν προκλητικό. Εγώ δεν ξέρω αν θα ακουστώ. Δεν ξέρω κακιά, θα ακουστώ ασεβής, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Αλλά τώρα μιλάμε για μια εκπομπή που δεν θα συνεχίσει του χρόνου και οι λόγοι που δεν θα συνεχίσουν. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι πραγματικά, αλλά φανταζόμαστε, δεν είμαστε μέσα στη συζήτηση, ότι είναι οι λόγοι οικονομικοί που δεν δώσαν δηλαδή στα χρήματα που ζητούσε η Ελένη Μενεγάκη, οπότε γι' αυτό αποχωρεί. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι μια συνέχεια μια πραγμάτων. Δηλαδή το ότι δεν μπήκαμε στην επικράτηση αυτή τη τηλεθέαση, στον αγώνα τη επικράτηση. Και όλο αυτό μπορεί να εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι για αυτόν τον λόγο. Για πάντως, πραγματικά είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Όταν λέει αγώνα επικράτηση για την τηλεθέαση, σίγουρα δεν εννοεί ότι δεν κάναμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για να ανταποκριθούμε στο κοινό και να μας δει ο τηλεθεατής. Εννοεί σε άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται, θεωρώ από άλλες εκπομπές. Εγώ αυτό θεωρώ ότι εννοεί. Επικράτηση λέει έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με τη θεματολογία, έχει να κάνει με το πόσο ανταγωνιστικό προϊόν πουλάς. Για μένα, έτσι. Εμένα η σύζυγος με κάλυψε στα πάντα.